Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με τα σημεία του ενδιαφέροντος με το αστυνομικό τμήμα Μαυαλήνης. Ενδεχομένως να έχουμε, εάν παραδοθεί κάπου αλλού ο κύριος Λίτρας στο πλαίσιο του αυτοφόρου, να βρεθούμε εκεί. Θα τα δούμε όλες πολύ λίγο, θα έχουμε ανάλυση. Όμως. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τρέχουν τα πολιτικά, Νικόλα, τρέχουν. Ναι, να ξεκινήσουμε από το. Να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ σήμερα που σε λίγη ώρα μας έλεγε η Κατερίνα Κανάκη έχουμε το Πολιτικό Συμβούλιο, να δούμε τι έχουμε εκεί. Γιατί έχει ανέβει πολύ το θερμόμετρο και αναμένεται η αντιπαράθεση να είναι σφοδρότατη. Ακριβώς, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο και η κοινοβουλευτική ομάδα. Με τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας θα έχουμε νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για να το βάλουμε έτσι γενικώς. Νομίζω πάντως ότι η αντιπαράθεση είναι προδιαγεγραμμένη, έχει ήδη ξεσπάσει. Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει με μια χύτρα που το καπάκι της σιγά σιγά έχει αρχίσει να σκάει. Αυτή τη στιγμή τα βασικά ζητούμενα είναι ποιος θα είναι ο δικός χάρτης για τις επόμενες κινήσεις. Σήμερα δεν ξέρω αν θα υπάρξουν τελικές αποφάσεις. Νομίζω όμως ότι τα στελέχη θα θέσουν ο καθένας και η καθεμιά τις διαφορετικές οπτικές για το πού ακριβώς πρέπει να πάει. Δύο στρατόπεδα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης από τη μία και από την άλλη είναι πολλά στελέχη τα οποία ήδη τον έχουν αμφισβητήσει, χωρίς όμως κανένα από αυτά να έχει βγει μπροστά, πρέπει να σας πω. Με αποτέλεσμα τελικά να έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία την πρωτοβουλία των κινήσεων έτσι κι αλλιώς την έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν αποκλείεται να προχωρήσει και σε έναν ευνηδιασμό. Να πει δηλαδή ότι πρέπει να πάει ταχαίως το ΠΑΣΟΚ σε επιβεβαίωση της αρχηγίας του. Από την άλλη, όσοι τον αμφισβητούν και τον επικρίνουν λένε ότι πρέπει να είναι μια διαδικασία σταθερή και όχι γρήγορη, όχι πρόχειρη, όχι τσαβατσούλικη. Και να καταλήξει όλο αυτό τουλάχιστον μέχρι το αργότερο, μάλλον με συγχωρείτε, στο τέλος του 2024. Πολλά είναι τα στελέχη εκείνα τα οποία συζητώνται στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη ότι ίσως θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη. Έχουν ακουστεί τα ονόματα του κυρίου Μανώλη Χριστοδουλάκη, του κυρίου Χάρη Δούκα. Ο κύριος Γερουλάνος επίσης έχει κάνει και εκείνος παρεμβάσεις. Κάποιοι τον φέρουν ως διεκδικητή. Θα κρατούσα εγώ κάποιες αποστάσεις από αυτά τα σενάρια. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι το. Και επίσης να σας πω ότι υπάρχει και στο τραπέζι, κάτι τελευταίο τώρα. Υπάρχει στο τραπέζι και το ζήτημα μήπως γίνει κάποιο έκτακτο συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να συζητηθούν όλα τα θέματα τα οποία έχουν ανοίξει μετά τις ευρωεκλογές. Πάντως είναι δεδομένο ότι μετά τις δηλώσεις που έχουν κάνει όλα αυτά τα στελέχη τις τελευταίες ημέρες, τώρα δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να έχουμε την πρώτη διαγραφή, τις πρώτες διαγραφές στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι δεδομένο ότι κάποια από αυτά τα στελέχη που έχουν βγει πολύ το τελευταίο διάστημα δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουν. Κοιτάξτε, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε πράγματι αυτή τη δήλωση. Είπε για τα στελέχη που ακολουθούν διχαστικό λόγο ότι θα βρεθούν εκτός, θα θέσουν τον εαυτό τους εκτός ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ήταν μια δήλωση η οποία δεν είχε καλό αντίκτυπο, διότι υπάρχει, και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, πολύ μεγάλος προβληματισμός στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και στους ψηφοφόρους του και για το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα στελέχη εκείνα τα οποία θυμίζουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό το οποίο είχε πει σε περιφερειακό σταθμό πριν τις ευρωεκλογές, είναι ότι η τρίτη θέση θα αποτελέσει μια ήττα, πολιτική ήττα, μια ξεκάθαρη πολιτική ήττα, είχε πει χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι με αυτή του τη δήλωση δεν έδωσε καλό σήμα νυφαλιότητας και νομίζω ότι ήταν μια εμπριστική δήλωση. Και νομίζω ότι πλέον γι' αυτό στο ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει και υπάρχει ένας εμφύλιος και δεν νομίζω ότι ένας. Μια τέτοια κατάσταση ισοστρέφειας μπορεί να λυθεί με διαγραφές. Ιδιαίτερα μάλιστα. Ποιος θα διαγράψει, η μισή κοινοβουλευτική ομάδα διαφωνεί. Θα φύγουν οι μισοί κοινοβουλευτικοί, ποιος θα διαγράψει. Και εγώ θα προσέθετα κιόλας και το εξής. Ότι ενώσο υπάρχει η συζήτηση, πολύ ενεργή συζήτηση, το είδαμε από τις τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το συνέδριο, τη διάσκεψη του Ιδρύματος Τσίπρα, όλοι λένε ότι πρέπει να συνεργαστούν τα κόμματα αριστερά του κέντρου. Καλά, ο Τσίπρας και ο Παπανδρέου το λένε. Ο Τσίπρας και ο Παπανδρέου το λένε αυτό. Κασελάκης και Ανδρουλάκης δεν το λένε ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες δεν το λένε. Οι πρώην ιδιοκτήτες το λένε, ναι. Το λένε, θα σας πω, οι ένικοι εγώ θα τους έλεγα. Ένικοι, δεν είναι κανένα σε αυτό το κόμμα. Αλλά οι ένικοι της εξουσίας λένε ότι πρέπει να συνεργαστούν. Απλά ο καθένας από αυτούς έχει τώρα να διαχειριστεί και να προστατεύσει τη δικιά του εξουσία και τη δικιά του ηγεσία.
Φαντάζεστε, για παράδειγμα, τώρα. Γι' αυτό και είπε μάλιστα ο Λέξης Τσίπρας χθες. Όμως, Νίκο, αν τα μαγαζιά παραμένουν μικρά, δεν θα κερδίσει κανένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως πάνε. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, έτσι. Προφανώς το καταλαβαίνουν, αλλά επίσης καταλαβαίνετε ότι θέλουν να πάνε σε μια συνεργασία στην οποία θα πάνε με τους καλύτερους όρους ο καθένας. Αυτά που έχουν πει και ο Κασελάκης με τον Ανδρουλάκη, βλέπεις εσύ να υπάρχει περίπτωση σύγκλησης τώρα μεταξύ. Τα δύο πρόσωπα αυτά, βέβαια. Εκτός αν δεν είναι θέμα προσώπων. Εκτός αν δεν είναι θέμα προσώπων και ληφθούν οι αποφάσεις από πιο χαμηλά, έτσι, για μια τέτοια συνεργασία. Εάν, για παράδειγμα, δούμε στο Πασό και τον ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει μεγάλο κύμα αμφισβήτησης των προέδρων τους και να ζητούν, και μάλιστα βλέπουμε και την δημοσκόπηση την οποία δείχνει κιόλας τώρα, της μέτρων ανάλυσης, που λέει ότι το 83% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους. Μεγάλο ποσοστό, 54%, υπάρχει θετική απάντηση και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ακόμα. Ή ας πούμε και στο ΚΚΕ 74%. Είναι λοιπόν ένα αίτημα το οποίο έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη αποδοχή. Αν τώρα πιεστούν οι συγκεκριμένοι, ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης, να πάνε σε συνεργασία, πιστεύετε ότι δεν θα πάνε τελικά? Ή να σας το πω κι αλλιώς, να σας φέρω κι άλλο ένα ενδεχόμενο. Αν κάποια στιγμή απειληθούν πραγματικά οι προεδρίες τους και οι ηγεσίες τους. Για τον κύριο Δουλάκη είναι πιο βέβαιο, για τον κύριο Κασελάκη είναι λιγότερο πιθανό. Πιστεύετε ότι οι ίδιοι δεν θα κάνουν κινήσεις έτσι ώστε να δείξουν, ας πούμε, έναν ανοιχτό χαρακτήρα απέναντι στους άλλους? Θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να διαφυλάξουν την ηγεσία τους και την προεδρία τους. Ο κύριος Κασελάκης ακόμα και ο Τσίπρας λέει να κατέβει απέναντί μου, εγώ θα είμαι ξανά απέναντι. Έτσι, δηλαδή. Προσωπικότητα βλέπεις να υπάρχει στο χώρο του κέντρου και αριστερά που να ηγηθεί των υγιών δημοκρατικών δυνάμεων, έτσι όπως λένε οι περισσότεροι? Αυτή τη στιγμή όχι. Το πολιτικό προσωπικό δεν έχει τέτοιες και βλέψεις, νομίζω, και ικανότητες. Αλλά ξέρετε, εγώ θα κρατήσω κάτι που είπε ο κύριος Τσίπρας χθες, ο οποίος είπε ότι θέλει και ο ίδιος μέσω του Ινστιτούτου, όχι ο ίδιος προσωπικά, να συμβάλλει σε αυτή την προγραμματική σύγκληση. Αλλά έφερε ως παράδειγμα αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Και είπε ότι πρέπει οι ευρωομάδες των σοσιαλιστών της αριστεράς των Πρασίνων να συζητήσουν μεταξύ τους και να φτιάξουν μια κοινή ευρωκοινοβουλευτική ομάδα και να προχωρήσουν κατόπιν, να βρουν κατόπιν το πρόσωπο το οποίο θα είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Για κρατήστε το αυτό ως οδηγό για τη διαδικασία στην επόμενη φάση στην Ελλάδα. Δηλαδή, το ελληνικό εκλογικό σύστημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Επιτρέπει συνασπισμούς κομμάτων, αλλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί πάνω μπορούν να καταλάβουν την εξουσία, κυρίως για τον πόνους των εδρών. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει η συζήτηση μετά την προγραμματική σύγκληση να υπάρξει και μια συζήτηση. Το έχουν πει και αρκετά στελέχη, και ο κ. Παπάς, για παράδειγμα, στον ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβουν σε κοινό ψηφοδέλτιο και μετά βεβαίως κατόπιν θα ακολουθήσει και η συζήτηση. Αυτό που λέει ο κ. Παπάς, το είπε και ο κ. Θεοχαρόπουλος και είδε την έξοδο. Ναι, ήταν ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ο οποίος για δεύτερη φορά απολύθηκε. Υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, γιατί το ίδιο πράγμα είπανε. Μεταξύ τους, κοιτάξτε, δεν βρίσκονται σε επικοινωνία ή σε συντονισμό τα δύο στελέχη, πρέπει να σας πω. Ναι, αλλά έχουν πει το ίδιο πράγμα, ο ένας βέβαια το χαιρετίζει. Μα είναι απολύτως λογικό. Μα ξέρετε κάτι, είναι απολύτως λογικό να το πούνε αυτό, γιατί είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου, αν θέλει να κερδίσει την εξουσία ο προοδευτικός χώρος, είναι ο μόνος τρόπος. Να κάτσουν, να τα βρουν και να κατέβασουν μαζί κοινό ψηφοδέλτιο. Ναι. Όπως και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Παπανδρέου, που μίλησε στη διάσκεψη του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η Γαλλία αποτελεί οδηγό, αποτελεί παράδειγμα. Πρέπει να αποτελεί παράδειγμα. Και στη Γαλλία, μην ξεχνάμε ότι αρκετά κόμματα της αριστεράς, που και εκεί, αν και αν υπάρχει πολλή διάσπαση, αποφάσισαν να κατέβουν μαζί και να διεκδικήσουν την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Και μάλιστα έχουν και καλές. Βρίσκονται τσίμα-τσίμα με τη Λεπέν αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, εσύ που έχεις το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ πολύ πιο, έτσι, πολύ πιο πολύ από εμάς, τι θα γίνει τελικά με τον κύριο Κασελά και τον κύριο Κούγια για αυτό το ομοφοβικό σχόλιο? Κοιτάξτε, το σχόλιο του κύριου Κούγια ήταν απαράδεκτο, έτσι, και βρήκε υποστήριξη ο κύριος Κασελάκης από όλα τα κόμματα της. Από όλα τα κόμματα της Βουλής, τα προοδευτικά κόμματα της Βουλής. Υπήρξε και μια καταδίκη των δηλώσεων Κούγια από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κύριος Κασελάκης, αντίστοιχη περίπτωση όμως, πρέπει να σας πω, όπως για παράδειγμα είχε γίνει παλιότερα με τον κύριο Μπέο, είχε τότε προαναγγείλει ότι θα βρεθεί στη δικαιοσύνη, τον είχε καλέσει μάλιστα και η δικαιοσύνη και τελικά δεν θέλει να τον προχωρήσει. Κύριε Σανδρουλάκη, μας επιτρέπετε, Νίκο, μόλις έφτασε στο ΠΑΣΟΚ. Χαιρέτησε εκεί τους συναδέλφους. Ξέρεις, έχεις καλύψει πάρα πολλά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ. Και καταλαβαίνεις ότι ακόμα και μια λέξη να πούνε
Δεν και αν έχετε βγάλει σενάριο. Δεν το καλημέρα δεν είπε. Δεν είπε καλημέρα. Νεύμα έκανε. Νεύμα έκανε. Ναι. Δηλαδή, μην ούτε από τη χρειά της φωνής να μπορέσεις να καταλάβεις κάτι. Το κλίμα δεν είναι και τρομερά καλό εκεί, το βλέπετε κιόλας. Είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Έχουν υπάρξει εντάξει διαρροές μεταξύ στελεχών, επιθέσεις, βαριές εκφράσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να βγάλει κάτι. Πάντως το κρίσιμο πρέπει να σας πω ότι είναι 30 Ιουνίου. Έτσι, εκεί τότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για να αποφασίσει και τον οδικό χάρτη στην επόμενη φάση. Να δούμε. Θα φτάσουν μέχρι τότε. Νίκο, ευχαριστώ. Θα φτάσουν. Εντάξει. Θα φτάσουν εκεί. 20 μέρες μένουν. 10 μέρες, με συγχωρείτε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, παραμένουμε εδώ.